Καλησπέρα. Όταν έλαβα την πρόσκληση για να εμφανιστώ σήμερα εδώ πέρα, διαβάζοντας το θέμα κόσμος, η πρώτη μου σκέψη ήταν ο okay, κόσμος. Ποιανού κόσμος, ο δικός μου κόσμος ή ο δικός σου κόσμος. Πώς ορίζουμε τον κόσμο μας? Τον κόσμο μας τον ορίζουμε από δύο κύριους άξονες, το χρόνο και τη σημαντικότητα. Ο χρόνος είναι το χθες, όσα ζήσαμε στο χθες, παρόλο που δεν υπάρχουν σήμερα, είναι το τώρα και είναι και τόσα θέλουμε να ζήσουμε στο αύριο. Κυρίως όμως ορίζεται από το τώρα. Ψυχολογικά, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι περισσότερο στο παρελθόν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι περισσότερο αγχωμένοι και περισσότερο στρεσαρισμένοι γενικά. Στο μέλλον είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι υπερδραστήριοι από τη φύση τους. Ο δεύτερος άξονας σημαντικότητα ορίζεται από την ανάγκη μας. Τι είναι σημαντικό? Αυτό που εγώ έχω ανάγκη. Αυτό μπορεί να είναι και τελείως διαφορετικό από το τι έχεις ανάγκη εσύ. Αν και στη σημερινή εποχή αυτό ορίζεται λίγο ψευδώς από το θέμα του marketing και έχουμε πάνω κάτω ή νομίζουμε ότι έχουμε όλοι τις ίδιες ανάγκες. Πώς αντιλαμβανόμαστε όμως τον κόσμο έξω από εμάς, τον κόσμο του άλλου δηλαδή? Αυτό το αντιλαμβανόμαστε με το αναγκαία συνθήκη της αντίληψης για τον κόσμο έξω από εμάς είναι η μνήμη. Και η αναγκαία συνθήκη της μνήμης είναι η παρατήρηση. Δεν μπορώ να θυμηθώ τίποτα το οποίο δεν είναι σημαντικό για μένα. Στο γραφείο μου υπάρχει πίσω ακριβώς από την καρέκλα του ασθενή ένας αρκετά μεγάλος πίνακας, ο οποίος είναι σε πράσινες αποχρώσεις. Πολλοί άνθρωποι, ιδιαίτερα αυτοί που έχουν αγχώδεις διαταραχές, στο μέσο περίπου της θεραπείας, δηλαδή περίπου στους 2 μήνες, 3, συχνά μου παραπονιούνται για τη μνήμη τους. Μου λένε όλοι πάνω κάτω το ίδιο πράγμα, ότι εγώ είχα πάρα πολύ καλή μνήμη και ξαφνικά έχω πρόβλημα με τη μνήμη μου. Όταν τους ρωτώ τι χρώμα είναι ο πίνακας που έχεις πίσω σου, με κοιτάνε αποσβολωμένοι και μου λένε δεν ξέρω. Δεν ξέρεις ή δεν θυμάσαι? Μου λέει μάλλον δεν ξέρω. Όντως δεν ξέρεις, γιατί δεν τον έχεις παρατηρήσει ποτέ τον πίνακα, παρόλο που μπαίνεις σε αυτό το χώρο 2 ή 3 μήνες. Άρα ό,τι δεν προσέχω, δεν πέφτει στην αντίληψή μου, είναι και αδύνατο να το θυμάμαι. Ο κόσμος λοιπόν ορίζεται από το τώρα και από το τι είναι σημαντικό για εμάς στο τώρα. Η πρόσκλησή μου, όπως ακούσατε, για να μιλήσω σήμερα εδώ πέρα έγινε με αφορμή την ειδίκευσή μου στη δικαστική ψυχολογία και εγκληματολογία. Άρα θα μου δώσετε λίγα λεπτά να σας μιλήσω και για το σκοτεινό κομμάτι του κόσμου μας. Είναι αναγνωρίσιμο άρα για το κακό? Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα και στη δικαστική ψυχολογία και στην εγκληματολογία. Πίσω μου βλέπετε 5 πρόσωπα. Θέλω να σκεφτείτε ο καθένας ποιο από αυτά τα 5 πρόσωπα σας φαίνεται επικίνδυνο, με ποιο θα φοβόσασταν να συναντούσατε στον δρόμο βράδυ γυρνώντας για το σπίτι σας. Οι περισσότεροι μαθητές μου απαντούν ή το 1 ή το 5. Ο κύριος στο 1 είναι μπασκετμπολίστας. Ο κύριος στο 5 είναι δημοσιογράφος. Ο κύριος στο 4 είναι λιμενικός. Και ο κύριος στο 2 είναι αστυνομικός. Ο serial killer είναι στο νούμερο 3. Ο συγκεκριμένος κύριος είναι ο BTK. Bind, Torture, Kill. Είναι ένα προσωνύμιο που έδωσε ο ίδιος στον εαυτό του. Ακριβώς γιατί το άρεσε να βασανίζει. Σκότωσε 10 ανθρώπους. Ξεκίνησε την καριέρα του ως δολοφόνος το 1974. Έκανε μια μεγάλη παύση το 1991, που είναι αρκετά παράξενο για serial killer, και ξαναεμφανίστηκε το 2004. Ο συγκεκριμένος κύριος, την πρώτη δολοφονία που έκανε είναι της οικογένειας Σωτέρο, στο οποίο σκότωσε τους 2 γονείς και τα 2 ανήλικα κορίτσια. Στο υπόγειο του σπιτιού γλίτωσε ο μεγάλος γιος, ο οποίος εκείνη την ώρα απουσίαζε από το σπίτι. Το 1 κορίτσι από τα 2, τα ανήλικα, βρέθηκε στο υπόγειο, κρεμασμένο, και από κάτω βρέθηκαν ίχνη σπέρματος. Ο συγκεκριμένος κύριος αυνανιζόταν τη διάρκεια που με σακούλα έκανε ασφυξία στο κάθε θύμα του, το έφτανε μέχρι τέλος και το ξαναέφερε στη ζωή. Αυτό ήταν που τον έκανε να αισθάνεται κατάρα διαδονή. Ο συγκεκριμένος κύριος είχε πολύ μεγάλη ανάγκη για να αποκτήσει φήμη. Τη ζητούσε συνεχώς. Έστελνε συνεχώς γράμματα λέγοντας ότι το χαρακτηριστικό, το πόσες δολοφονίες πρέπει να κάνω επιτέλους για να δω το όνομά μου στις εφημερίδες. Ο ίδιος κύριος είναι ο κύριος ο οποίος στην οικογένειά του ήταν ένας πολύ φιλήσυχος άνθρωπος, στη γειτονιά του ένας πολύ καλός άνθρωπος και μάλιστα ήταν και επίτροπος του τοπικού εκκλησιάσματος. Ζητούσε επίμονα την δημοσιότητά του, όπως ζητούσε επίμονα και να αφήσει επικοινωνία με τον επικεφαλής της αστυνομίας. Τελικά η αστυνομία έκανε αυτό το χαρτί αναγκαστικά, γιατί δεν μπορούσε αλλιώς να τον βρει,
και πέφτοντας σε τρία λάθη τελικά συνελήφθη. Όταν συνελήφθη, είπε το εξής τρομακτικό, ότι κάτι μέσα μου υπάρχει που όταν σκοτώνω ευχαριστιέται. Μια παρένθεση που θέλω να κάνω εδώ πέρα είναι όσον αφορά το σχιζοφρενή εγκληματία, τον οποίο ακούτε πολύ συχνά, λάθος βέβαια, ως τον πιο επικίνδυνο. Η σχιζοφρενία δεν έχει άμεση επαφή με το έγκλημα. Ο σχιζοφρενής δύσκολα θα έρθει σε επαφή με τον απλό κόσμο και δύσκολα θα έρθει και σε επαφή με ανθρώπους για να κάνει κακό. Φοβάται. Αντί να φοβόμαστε εμείς, φοβάται ο ίδιος. Κατά καιρούς, πολλοί ψυχολόγοι, λοιπόν, για να γυρίσουμε στο θέμα στο τι είναι τελικά το κακό, έχουν αναρωτηθεί τι είναι το κακό. Κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι και στοχαστές γενικότερα. Ο Δ. Σκοτ Πεκ, Αμερικανός ψυχολόγος, έχει ασχοληθεί για χρόνια με αυτό το ζήτημα και κατέληξε σε ένα πολύ απλό συμπέρασμα, ότι η βάση του κακού είναι το ψεύδος. Γιατί οι άνθρωποι λένε ψέματα? Τα παιδιά λένε ψέματα για τρεις κυρίως λόγους. Είτε γιατί φοβούνται, είτε γιατί δεν κατάλαβαν, είτε γιατί δεν θυμούνται. Ως ενήλικες όμως, γιατί λένε ψέματα? Υπάρχει ένα παράδειγμα πάλι, θα σας πω, από περίπτωση του γραφείου μου, που με μία ασθενή μου λέει ότι υπάρχει ψέμα το οποίο είναι αθώο. Και το λέω για να ευχαριστήσω κάποιον. Τη λέω, δεν ευχαριστείς κάποιον, ευχαριστείς τον εαυτό σου. Και ξεκινάμε έναν διάλογο, μία συζήτηση, και της λέω, πες μου ένα αθώο ψέμα σου. Είπα χθες στη φίλη μου ότι το φόρεμα φοράει, την κολακεύει πολύ. Την κολάκευε το φόρεμα, φορούσε? Μου λέει, όχι. Γιατί της το είπες αυτό? Για να νιώσει ωραία. Λέω, αν δεν της το έλεγες αυτό, τι θα γινόταν στη συνέχεια? Μου λέει, προφανώς θα θύμωνε μαζί μου. Και αν θύμωνε μαζί σου, ποια θα ήταν η συνέχεια? Πιθανό να μην μου μιλούσε για μία ή δύο ημέρες. Τελικά της λέω, για ποιον είπες το ψέμα, για τη φίλη σου ή για σένα? Μου λέει, μάλλον για μένα. Πάντα το ψέμα, στο 99% των περιπτώσεων, έχει βάση το εγώ μας, έχει την προστασία του εγώ μας από τον απέναντί μας. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε εύκολα ψέματα, υπάρχουν άνθρωποι που λένε δύσκολα ψέματα, αλλά υπάρχει και μια ειδική κατηγορία ανθρώπων που είναι ικανοί στο ψέμα. Οι άνθρωποι δεν διακρίνουμε το 60% των ψεμάτων που ακούμε μπροστά στα μάτια μας, γιατί ψάχνουμε για το λάθος σύμπτωμα. Και αυτό το έχει πει ο κ. Σταν Γόλτερς, ο οποίος είναι αυθεντία στην ανακριτική. Το δυσκολότερο ψέμα για ανακάλυψη από αυτό που ακούμε είναι το ψέμα που εμπεριέχει συναίσθημα. Και πάμε λίγο στον εγκληματικό νου, στο γνωστό σε όλους criminal profiling. Εδώ βλέπουμε τρεις κύριους. Αριστερά βλέπουμε τον James Russell, είναι ο πρώτος άνθρωπος που από στοιχεία προσπάθησε να λύσει μια υπόθεση, 1964. Στη μέση βλέπουμε τον Howard Eaton, πράκτορας του FBI, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που ίδρυσε τη μονάδα ανάλυσης συμπεριφοράς, την BAU. Και δεξιά βλέπετε τον κύριο Robert Ressler, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που δημιούργησε το criminal profiling και το ξέρουμε ως σήμερα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει λύσει πάρα πολλές υποθέσεις. Και ο ίδιος μάλιστα έχει πει ότι έχω μπει τόσο πολύ στο δολοφονικό μυαλό που έχω φοβηθεί και εγώ ίδιος. Αν όλο αυτό λοιπόν είναι το κακό, τι μας κάνει καλούς? Η συμπεριφορά μας γενικά ορίζεται από δύο κύριες θεωρίες, τη θεωρία της ετικέτας και τη θεωρία του ελέγχου. Η θεωρία της ετικέτας τι λέει? Λέει ότι αν δώσω σε έναν άνθρωπο ένα συγκεκριμένο χαρακτηρισμό επίθετο, αυτός ο άνθρωπος δημιουργεί μια υποκουλτούρα και αρχίζει να συμπεριφέρεται βάσει αυτού του επιθέτου. Αυτό είναι ένα μείζον πρόβλημα στο σοφρονισμό. Γι' αυτό και υπάρχει επανάληψη της παραβατικότητας. Η θεωρία του ελέγχου τι λέει? Γιατί οι άνθρωποι δεν παρεκκλίνουμε? Όλοι οι άνθρωποι έχουμε τάση να παρεκκλίνουμε. Οι λόγοι που δεν παρεκκλίνουμε είναι όταν συμμετέχουμε σε κοινωνικές δραστηριότητες σαν αυτή σήμερα εδώ, όταν έχουμε ισχυρή πίστη στις αξίες του κοινωνικού συνόλου που ζούμε και της τοπικής κοινωνίας που ζούμε. Και γιατί τελικά όμως να είμαστε καλοί? Γιατί αυτή η επιμονή με το καλό? Οι λόγοι δεν είναι τόσο αλτρουιστικοί όσο ακούγονται. Κατά βάση θέλουμε να είμαστε ευτυχισμένοι. Και τι χρειάζεται για να είμαστε ευτυχισμένοι? Οι περισσότεροι αναρωτιόμαστε τι πρέπει να κάνουμε για να γίνουμε ευτυχισμένοι. Σπάνια αναρωτιόμαστε τι δεν πρέπει να κάνουμε για να είμαστε ευτυχισμένοι. Καταρχήν είναι άλλο χαρά και άλλο ευτυχία. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα της σημερινής εποχής που μπερδεύουμε τη χαρά με την ευτυχία. Είμαστε όλοι χαρούμενοι, αλλά είμαστε ελάχιστοι ευτυχισμένοι. Νιώθουμε λοιπόν ότι ψάχνουμε συνεχώς την ευτυχία χωρίς να ξέρουμε και τι ακριβώς ψάχνουμε. Τι τελικά μας στερεί την ευτυχία μας? Η απάντηση είναι απλή. Αυτό που μας κάνει δυστυχισμένους. Δύσκολα όμως σκεφτόμαστε τι πρέπει να φύγει από τη ζωή μας για να γίνουμε ευτυχισμένοι, γιατί αυτό περιέχει δύο πολύ βασικές αποφυγές για τον κάθε άνθρωπο. Την αποφυγή της αλλαγής, που δυσκολευόμαστε όλοι, και την αποφυγή της αφαίρεσης, το να μας πάρουν κάτι.
Προτιμάμε να σκεφτόμαστε τι ακόμα μπορεί να μας κάνει ευτυχισμένους, ακριβώς γιατί περιέχει δύο πολύ όμορφες ψευδαισθήσεις. Την ψευδαίσθηση ότι θα αποκτήσω και άλλα πράγματα και την ψευδαίσθηση μιας ψευδοσταθερότητας. Τα σημαντικότερα προβλήματα σήμερα στον κόσμο μας είναι καταρχήν ο ρυθμός ζωής μας. Καμία έρευνα δεν έχει αποδείξει ότι ο σημερινός ρυθμός ζωής είναι καλός για τον άνθρωπο ή μπορεί έστω να ανταπεξέλθει ο άνθρωπος σε αυτόν τον ρυθμό. Η υπερκατανάλωση είναι ακόμα μια πηγή δυστυχίας για το λόγο ότι μας βάζει σε λάθος προτεραιότητες. Και όταν έχουμε λάθος προτεραιότητες, έχουμε και άγχος και φόβο και θυμό κάποιες φορές. Επίσης, έχουμε έλλειψη χαράς της δημιουργίας. Δεν δημιουργούμε τίποτα. Κάνουμε τα πάντα έτοιμα. Αποτέλεσμα αυτού είναι ακόμα και όταν χρειαστεί να είμαστε δημιουργικοί, για παράδειγμα στην εργασία μας, πλέον δεν μπορούμε να είμαστε γιατί δεν έχουμε μάθει πώς να είμαστε. Τα πάντα επίσης λειτουργούν ως μέσο για κάτι άλλο. Θέλουμε να γίνουμε κάτι, θέλουμε να γίνουμε τραγουδιστές, για παράδειγμα, για να μαζί το κοινό, να πάρουμε το χειροκρότημα. Όχι γιατί μας αρέσει το τραγούδι. Πρόσφατη έρευνα στην Αμερική, ένα σοκαριστικό 63%, αν θυμάμαι καλά, των εφήβων, απάντησε ότι θέλει να γίνει celebrity. Που σημαίνει ότι θέλω να γίνω διάσημος, με πολλά λεφτά, χωρίς να κάνω τίποτα, να με τοποθετήσουν δηλαδή εκεί. Αυτό έχει ένα πολύ βασικό μειονέκτημα, ακόμα και αν γινόταν για όλους. Ότι όταν ξεκινήσεις από την κορυφή, μετά θα έχεις μόνο κατέβασμα. Επίσης, υπάρχει έλλειψη ελεύθερου χρόνου. Και όταν υπάρχει έλλειψη ελεύθερου χρόνου, έχουμε επίσης άγχος, θλίψη και θυμό. Κάνοντας καλύτερο τον εαυτό μου, θα κάνω καλύτερο και τον κόσμο μου. Συνήθως σκεφτόμαστε το ανάποδο, να γίνει ο κόσμος ή ακόμα καλύτερο να μας τον δώσουν έτοιμο καλύτερο, για να γίνουμε καλύτερα κι εμείς. Αν κάνω καλύτερο τον εαυτό μου, βελτιώνω κάτι πολύ σημαντικό, βελτιώνω τις επιλογές μου. Ο κόσμος περίπου αυτόματα μετά θα γίνει καλύτερος. Οι τομείς στους οποίους μπορώ να κάνω ατομικά καλύτερα τον εαυτό μου είναι η βελτίωση του προγραμματισμού μου, ακόμα και στην καθημερινότητα, η βελτίωση των σχέσεών μου, να σταματήσουμε να έχουμε όλοι δημόσιες σχέσεις με τους πάντες, ακόμα και με δικά μας πρόσωπα, και να έχουμε σχέσεις ουσίας, να μην μας ενδιαφέρει η αποδοχή, αλλά να μας ενδιαφέρει η ειλικρίνεια. Και η ιεράρχηση προτεραιοτήτων, να διαχωρίσουμε τα σημαντικά από τα επίγοντα, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, γιατί στην εποχή της ταχύτητας όλα μας παρουσιάζονται επίγοντα και όλα μας παρουσιάζονται σαν σημαντικά, αλλά δεν είναι. Ένα πολύ βασικό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι η αυτοσυμπάθεια που όλοι έχουμε δεν είναι αυτοεκτίμηση. Συμπερασματικά θα πούμε ότι η ευτυχία δεν είναι υποκειμενική, η ευτυχία είναι αντικειμενική. Η ευτυχία είναι η αρμονία με τη φύση μας. Και φύση μας δεν εννοώ τα δέντρα, τα πουλιά και τα λοιπά που όλα είναι ωραία, αλλά εννοώ τη φύση, την προσωπική του καθενός μας. Αυτό που είμαι φτιαγμένος να κάνω. Όσο κόντρα πάω σε αυτό, τόσο πιο δυστυχισμένος θα είμαι. Και επίσης, όσο μπερδεύουμε φυσικά τη χαρά που είπαμε στην αρχή με την ευτυχία, θα παραμένουμε δυστυχισμένοι. Προσωπικά κλείνοντας, έχω μόνο μία συμβουλή να σας δώσω. Εμπνευστείτε. Εμπνευστείτε και το αποτέλεσμα θα έρθει από μόνο του. Μην ψάχνετε το αποτέλεσμα, ψάξτε την έμπνευση. Ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος που βρίσκει το σκοπό του. Και ευτυχισμένη κοινωνία είναι η κοινωνία ευτυχισμένων ανθρώπων. Ευχαριστώ.